Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας καλωσορίζω σε αυτή την ημερίδα που γίνεται με αφορμή την ημέρα Παχυσαρκίας, που βέβαια ήταν πολύ νωρίτερα, αλλά λόγω κάποιων γεγονότων αναγκαστήκαμε να την αναβάλουμε λίγο κάποιες μέρες. Παχυσαρκία είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε λίγο να καταλάβετε το πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται στην καθημερινή πράξη. Επίσης, θα παρουσιάσουμε στο δεύτερο μέρος κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το πρόβλημα και οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι οι φίλοι σας, οι ξαδέρφοι σας, οι αδερφοί σας, συγγενείς σας, οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημά τους λύνεται. Θα παρακαλούσα τον κύριο Αντζακλή να έρθει λίγο στο πόδι μου να κάνει την εισήγηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αλμπανόπουλο για την πρόσκληση να πάρω μέρος και να κάνω ένα χαιρετισμό στην πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική ημερίδα που οργανώνει με αφορμή την ημέρα Παχυσαρκίας. Και πριν φύγω από εδώ, θα ήθελα να σας δώσω δύο-τρία νούμερα μόνο, αν και θα τα ακούσετε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Θέλω να σας πω ότι στις αναπτυγμένες χώρες το 35% του ενήλικος πληθυσμού είναι περίπου παχύσαρκοι. Και από αυτούς το 1/3 είναι ομπίες. Το 35% είναι υπέρβαροι και το 1/3 από αυτούς είναι παχύσαρκοι. Και στις περιοχές όπως είναι η δική μας, στην Μεσόγειο δηλαδή, στη Μέση Ανατολή, αυτό το ποσοστό από 1/3 γίνεται 50%. Σε κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία έχω υπόψη μου, επειδή ασχολούμαι με το θέμα της παχυσαρκίας σε σχέση με την αναπαραγωγή, θέλω να σας πω ότι οι Έλληνες είναι οι πλέον παχύσαρκοι άνθρωποι στην Ευρώπη. Και οι Ελληνίδες είναι οι τρίτοι παχύσαρκοι άνθρωποι στην Ευρώπη, μετά τις Αγγλίδες και τις Σκοτσέζες, αν θυμάμαι καλά. Άρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό είναι το 44% των διαβητικών ασθενών. Το 23% των ασθενών με ισχυμικά προβλήματα και το 7 μέχρι 41% των ανθρώπων με καρκίνο έχουν συσχέτιση με την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία σήμερα, δυστυχώς, έχει γίνει μια πανδημία και βλέπετε κράτη όπως παραδείγματος χάρη η Ινδία, που δεν υπήρχε πρόβλημα παχυσαρκίας, σήμερα έχουν σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, γιατί οι άνθρωποι παχύσαρκοι, δηλαδή με BMI πάνω από 30, έχουν αυξηθεί δραματικά. Και η αύξηση αυτή είναι η αύξηση είναι σε γεωμετρικό ρυθμό. Νομίζω λοιπόν ότι η ημερίδα αυτή σήμερα θα μας δώσει πάρα πολλά στοιχεία και θα περιμένω να ακούσω όλα τα στοιχεία αυτά. Εξάλλου προεδρεύω στην πρώτη συνεδρία και θα τα ακούσω όλα τα στοιχεία και τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η παχυσαρκία και τέλος πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό της παχυσαρκίας. Θα ευχαριστήσω ξανά τον κύριο Αλμπανόπουλο για την καλοσύνη που είχε να με καλέσει για να κάνουμε ένα χαιρετισμό και εύχομαι κάθε επιτυχία στην ημερίδα σας, κύριε Αλμπανόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και για την τιμή που μου έκανε να παρευρίσκεται εδώ σήμερα και θα παρακολουθήσω τον κύριο Δουλγεράκη, τον CEO του ΙΑΣΟ, να μας πει και αυτός δύο λόγια πριν προεδρεύσει στο πρόσωπο session.
Αξιότιμη καθηγητέ κυρία Τζακλή, αξιότιμη πρόεδρε κύριε Σταματίου, αγαπητοί συνεργάτες, καλή σας μέρα και από μένα. Είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε το τελευταίο διάστημα να μετασχηματίσουμε το ΙΑΣΟ σε μία γενική κλινική υψηλού επίπεδου με γιατρούς εγνωσμένης αξίας. Ο κύριος Αλμπανόπουλος, Γενικός Χειρουργός Καθηγητής Χειρουργικής Κλινικής και Διευθυντής της Δεύτερης Χειρουργικής Κλινικής του ΙΑΣΟ, Λαπαροσκοπικής Μονάδας Βαριατρικής και Μεταβολικής Χειρουργικής Γενικής μας Κλινικής. Η Λαπαροσκοπική Μονάδα Βαριατρικής και Μεταβολικής Χειρουργικής του ΙΑΣΟ δημιουργήθηκε το τελευταίο 1,5 χρόνο και είναι ήδη υπό αξιολόγηση από το Διεθνή Οργανισμό Χειρουργικής Παχυσαρκίας για την πιστοποίηση ως κέντρο αριστείας. Σκοπός της ημερίδας σήμερα είναι να προσεγγίσουμε το πρόβλημα της διαχείρισης του βαριατρικού ασθενή από γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων με βάση τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα. Θα αναλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή κλινική πράξη, στη διαγνωστική και στη θεραπευτική προσέγγιση του παχύσαρκου ασθενούς. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι τον κύριο Αλμπανόπουλο για την τιμή που έκανε να με προσκαλέσει σήμερα για να κάνω το χαιρετισμό, αλλά και γιατί να με τοποθετήσει στο Προεδρείο το πρώτο session. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δουργεράκη και τώρα θα παρακαλέσω τον πρόεδρο του ΙΑΣΟ που μου έκανε την τιμή να παρευρίσκεται εδώ σήμερα πρωί-πρωί του Σαββάτου να ανοίξει την ημερίδα αυτή. Κύριε Σταματίου. Αξιότιμοι κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Το ΕΣΟ στηρίζει ενεργά σημαντικές επιστημονικές πρωτοβουλίες όπως η σημερινή που στοχεύουν στην διάχυση υψηλού επίπεδου επιστημονικής γνώσης και πληροφορίας στην επιστημονική κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο. Στόχος της ημερίδας είναι η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, η ενημέρωση για τα τελευταία δεδομένα που αφορούν την μεταβολική βαριατρική χειρουργική και η προσέγγιση του προβλήματος της διαχείρισης του βαριατρικού ασθενή από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με βάση τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα. Σήμερα έχουμε κοντά μας διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα αναλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα οι βαριατρικοί ασθενείς, στη διάγνωση και θεραπευτική προσπέραση του παχύσαρκου ασθενούς. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας τιμήσετε με την παρουσία σας σήμερα και ευελπιστώ στην ουσιαστική συμμετοχή σας με εύστοχες επιστημονικές ερωτήσεις και προβληματισμούς. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Αλμπανόπουλο για την ημερίδα αυτή που διοργάνωσε και με τον απαράμιλο ζήμινο και προσπάθεια έχει αναβαθμίσει την παροχή υπηρεσιών στους βαριατρικούς ασθενείς. Είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα μας αποζημιώσει όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολλοί από εσάς είσαστε χρόνια γνωστοί. Ο κύριος Τζακλής ήταν καθηγητής μου. Με τον κύριο Αλμπανόπουλο έχουμε δουλέψει πολύ καιρό μολύ και μάλιστα χάσαμε μαζί. Μάλλον παρακολουθούσαμε να χάνεται μια κοπέλα ουσιαστικά που είχε κάνει εγχείρηση βαριατρική, που είχε όχι μόνο κακή παρακολούθηση, αλλά την πλήρη αδυναμία του γιατρού να παραδεχτεί ότι έκανε ένα λάθος, πράγμα που καθυστέρησε τη διάγνωση για περίπου ένα μήνα και οδήγησε τελικά στο θάνατο της κοπέλας, που ήταν 36 χρονών. Άρα, οι βαριατρικές επεμβάσεις είναι πολύ σημαντικές, είναι απαραίτητες για τους ανθρώπους, είναι σοβαρές επεμβάσεις που πρέπει να έχουν καλή και προεγχειρητική και μεταχειρητική παρακολούθηση. Και χαίρομαι που είναι μια τόσο καλή ομάδα εδώ πέρα, που πραγματικά μπορεί να μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Να πω ότι άκουσα αυτό που είπατε για τους γιατρούς και πράγματι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παραπονούνται ότι ο γιατρός τους δεν έχει χρόνο. Ιδιαίτερα στην Αγγλία. Στην Ελλάδα το έχουμε λιγότερο το πρόβλημα. Απ' την άλλη μεριά, έχει αλλάξει τελείως η σχέση μας με τους ασθενείς. Εκεί που ο γιατρός ήταν αφέντης και έλεγε γιατί στο λέω εγώ και θα κάνεις αυτό και δεν ρωτούσε ποτέ τον άρρωστο, τώρα οι αποφάσεις είναι συνεργατικές και πάντα πρέπει να πας με τον άρρωστο, γιατί εσύ θα τον δεις μια φορά το μήνα, μια φορά στο τρίμηνο.
κάποιες φορές, αλλά αυτός είναι με τον εαυτό του 24 ώρες το 24ωρο. Άρα είναι πολύ σημαντικό και να υπάρχουν ψηφιακές εφαρμογές που θα τον βοηθήσουν και να υπάρχει μια ομάδα υποστήριξης που θα τον βοηθήσει, που πολλές φορές είναι στην κοινότητα, που πολλές φορές είναι με άλλους ανθρώπους γύρω του, με εθελοντές. Αυτό είναι σημαντικό να το χτίσουμε. Και να πω επίσης ότι η πληροφορία είναι πολύ σημαντική μέσω του ίντερνετ. Και εγώ έχω δύο γιους, ασχολούνται όλη μέρα στο ίντερνετ. Αλλά όταν θέλουν γιατρό, ρωτάνε εμένα, σας διαβεβαιώ. Και να σας πω ότι εγώ έκανα κάταγμα κλίδας πριν από κάποια χρόνια. Προσπάθησα μέσω ίντερνετ να δω τι γίνεται, γιατί ο ένας μου έλεγε χειρουργήσου και ο άλλος μου έλεγε μη χειρουργηθείς. Στάθηκε αδύνατο να βγάλω άκρη. Τελικά ακολούθησε αυτόν που έλεγε χειρουργήσου, γιατί με έπεισε για το τι έπρεπε να χειρουργηθώ. Είχα ένα συντριπτικό κάταγμα στο ακρόμιο και είχε δίκιο που με έλεγε να χειρουργηθώ. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι εύκολο να βγάλεις την πληροφορία. Από την άλλη μεριά, έχει πραγματικά εξαιρετικές εφαρμογές. Πήγα στη Σύρο τελευταία και εκεί είδα ένα πολύ μικρό χόλτερ στο μέγεθος ενός μεγάλου ρολογιού χειρός. Κολλάει αυτοκόλλητο, το κάτω μέρος που μένει στον ασθενή και πετιέται κάνει 150 ευρώ, το πάνω μέρος που κρατάει 5 μέρες η παρακολούθηση και που γυρνάει πίσω στο γιατρό και επαναχρησιμοποιείται για ούτε θυμάμαι για πόσες χιλιάδες ώρες, κάνει 250 ευρώ. Και μπορεί ο γιατρός από τη Σύρο να παρακολουθεί τον άρρωστο στην Άνδρο ή στην Τίνο ή οπουδήποτε αλλού, real time, online, και να μπορεί να του πει και τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε τεράστια βοήθεια από τις ψηφιακές εφαρμογές. Αυτό δεν αφαιρεί το ρόλο του γιατρού και όχι μόνο του γιατρού, όλης της ομάδας των νοσηλευτών, των ψυχολόγων, των υποστηρικτών. Και να πω και κάτι, η εκπαίδευση των ανθρώπων πρέπει να ξεκινάει νωρίς. Δηλαδή, έχω ένα φίλο καρδιοχειρουργό. Είχε κάποια στιγμή έναν άρρωστο με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου που έπρεπε να χειρουργηθεί. Ήταν 140 κιλά. Του είπαν: χάσε βάρος και να έρθεις να κάνουμε μεταμόσχευση. Ωραία. Έχασε βάρος, έκανε τη μεταμόσχευση. Ένα χρόνο αργότερα ήταν πάλι στα 15 σουβλάκια την ημέρα, 140 κιλά. Και οι καρδιοχειρουργοί λέγαν: κρίμα το μόσχευμα. Που πράγματι έτσι ήταν, γιατί δεν πήγε καλά ο άρρωστος. Άρα είναι σημαντική όλη η βοήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν τις συνήθειές τους και στα 40 και στα 50 και στα 60, αλλά δεν είναι οι πολλοί. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάμε την εκπαίδευση ήδη από το σχολείο για τις διατροφικές συνήθειες, για την άσκηση. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό επίσης όλοι να λειτουργούμε με στόχο την καλύτερη υγεία και βέβαια με τους ασθενείς μαζί, αυτό που λέτε. Πάντως, οι γιατροί θα εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε για αρκετά χρόνια ακόμη. Κύριε Αλμπανόπουλε, θα έχετε δουλειά για πολλά χρόνια ακόμη και όλη η ομάδα. Και πραγματικά είναι σημαντικό να είναι αυτή η καλή ποιότητα της δουλειάς και να μπορούμε να συζητάμε όλα τα θέματα ανοιχτά και να προχωράμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς, απόψη Υπουργείου, είμαστε εδώ για οτιδήποτε καλό γίνεται. Επιβραβεύουμε οτιδήποτε καλό γίνεται και στηρίζουμε οτιδήποτε καλό γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.